Ήταν. Πραγματικά βρίσκεται με τη δυνατότητα να κάνει μια επίθεση Ασίγμπα. Μπάλα ψηλά, χαμηλό, σκαστό σουτ. Ο Γάλλου Στεργίδη. Ασίγμπα. Καλό ξεδίπλωμα τη Παναχαϊκή. Η σέντρα του Γκανέζου. Απευθεία στο σουτ του Φιλίππε Ντα Κώστα. Μαρουκάκη. Τώρα Ασίγμπα. Αυτό σε σεντράρει ωραία για τον Μαρουκάκη. Κεφαλιά. Ο κύριο Φουκάκη από το Ηράκλειο γιατί μπάλα ήταν σε πόδια παιχτών τη Παναχαϊκή. Βασίλη Λάμπρου από την Ανατολική Αττική και ο Σταύρο καταλόγησε το site. Σοηλέδης μένει όρθιος. Δεν έβγαλε για τον Μπαρμπόζα που περίμενε. Τίμησε να τα... Του Βόλου έπαιξε φέτος. Ως αλλαγή 4 φορές. Τα Κωνσταντίνος προέρχεται από τραυματισμό. Γι' αυτό και δεν ξεκίνησε στο βασικό σχήμα. Η σέντρα είναι καλή. Στον Πλατέλα ο Σοηλέδης ήρθε να σουτάρει. Και εδώ φαίνεται ότι είσαι μέτωπο προς την εστία και έβγαλε για τον Ασίγμπα. Στεργίδης, με αντίπαλο τον Σοηλέδη. Στεργίδης θέλει να περάσει. Πολύ ο Μπαρμπόζα, άλλαξε με τον Αραβίδη. Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Έκοψε ο Στεργίδης. Άλμπι. Το Χρήστο θα την κάνει ο Μπακάκης και είναι καλή σέντρα στο δεύτερο δοκάριο. Ασίγμπα απομάκρυνε, έρχεται ο Σοηλέδης να βάλει το σώμα του και να πάρει την μπάλα μπροστά από τον Στεργίδη. Δεν φάνηκε τουλάχιστον κάτι την κανονική ροή του παιχνιδιού. Μάνταλος έχασε το κοντρόλ. Προσπαθεί να κερδίσει στη συνέχεια από τον Άλμπι. Εδώ ο Δημήτρης Κολοβέτσιος. Μια προσέλευση που... Στεργίδης. Ο Γκανέζος, ο Ασίγμπα, ο δεξιός μπακ, μπλοκ απ. Αλλαγή σωστή από τον Φιλίππε Ντα Κώστα στον Ασίγμπα. Κοντά του Έλντερ Μπαρμπόζα. Στεργίδης. Αλλαγή για τον Ζλάτκοφσκι. Δεν είναι φανερό ότι είναι υψηλού για την κατηγορία επίπεδου. Προσπάθεια του Πεταβράκη, ο Ασίγμπα. Πολύ καλή αμυντική αντίδραση, κερδίζει. Κολοβέτσιος. Δεν είχε ακρίβεια η πάσα του, ενώ δεν είχε ο ίδιος. Ασίγμπα. Γκαντιαγκά. Και τώρα ένα... Έλντερ Μπαρμπόζα. Άλεξ Ντακόλ. Τάκλινγκ στην μπάλα από τον Ασίγμπα και ένα συνεχεία φάουλ. Η κατοχή φυσιολογικά είναι παναχαϊκή. Αλλά ευνοείται στην έξοδο ο Μπαλασάκης. Τώρα πήγε να βγει μια κάθετη από τον Ανάκογλου για τον Πλατέλα, δεν έφτασε. Φιλίππε Ντα Κώστα. Περνά ο αρχηγός της Παναχαϊκής, κάνει και το άνοιγμα στο πλάι. Κόρνερ. Κυλά το 45ο. Ασίγμπα. Μάχη του Ασίγμπα με τον Αραβίδη. Αραβίδης με φάουλ προσπέρασε τον Ασίγμπα. Παναχαϊκή βρίσκεται με τη δυνατότητα να κάνει μια επίθεση. Ασίγμπα. Μπάλα ψηλά, χαμηλό, σκαστό σουτ. Μπάλα έξω. Ασίγμπα. Πέρασε από τον Ζόριτς. Τεργίδης. Κυνηγάει ο Ασίγμπα, προλαβαίνει. Περνά από τον Ζόριτς. Μαρουκάκης. Σούρας που ουσιαστικά εξτρέμει η θέση του. Παίζει σαν δεξιμπακ. Κρυσάντους. Τον Μπόι δεν τον βοηθάει για αυτά που κάνει. Τον έκοψε ο Ασίγμπα. Ασίγμπα που... Είχε κινήσει το ενδιαφέρον της ΑΕΚ στον πρώτο γύρο με την αποδοσή του. Δεν ξέρω αν παραμένει κάτι τέτοιο. Ενώ εδώ ο Στεργίδης... Στο...
Ιωαννίδης θεώρησε ο βοηθός ότι ήταν εκτεθειμένος. Ασιγμπά βγαίνει δυνατά και ο Στεργίδης σε δύο νέοι της Παναχαϊκής θα παίξει το ρόλο της. Λάθος η πάσα από τον Ντακόλ που φέρνει και δυσφορία από την εξέδρα. Ασιγμπά, ο Γκανέζος γυρίζει πίσω. Εδώ ο Μασούρας θα φέρει να κόψει. Ο Μασούρας παραλαμβάνει είναι εξτρέμ και παίζει σήμερα μπακ για τον Αραβίδη. Βγαίνει ο Ασιγμπά δυνατά. Ίσως να έχει βρει στο πρόσωπο τον Αραβίδη. Ο Γιάχος λέει τίποτε. Αυτό που πρέπει να κάνει ο Αραβίδης είναι να φανεί ψύχραιμος σε αυτή τη φάση. Εδώ ο Αραβίδης. Τίποτα. Τίποτα δεν πρέπει να έχει γίνει. Εδώ βλέπω το δεξί χέρι. Α, ίσως να το σηκώνει λίγο εκεί για να. Ο Γκατιάγκα και τρεις μπροστά. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια αφού ο Γκατιάγκα μπήκε λίγο πιο μπροστά. Πρέπει να βλέπω τον Τρίγκα. Ασιγμπά. Γκατιάγκα. Θα διώξει λογικά ακόμα πιο εύκολα. Για να δούμε τη φάση που δεν τελειώνει για να μας πει ο Πάνος το που θέλει. Ναι, το φορείο θα μας πει λοιπόν. Το φορείο πάει από την άλλη πλευρά. Δεν μπορεί ο Ζόρις προφανώς. Δεν είναι εδώ συντολή στον Κορδέρο να παίξει ο στόπερ. Ωραία. Στο μεταξύ η ΑΕΚ παραμένει μπροστά. Ο Αραβίδης κλείνεται από τον Ασιγμπά. Οπότε λίγο σορπούν τα πράγματα πάνω στο κέντρο, έτσι γίνεται πιο φυσιολογικά. Ναι, με την είσοδο του Μικελάκη και Κορδέρο νομίζω γίνονται.